Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κύριο Κλειάνθη Γεωργιάδη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, πρόεδρε. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε. Ότι μεγάλη χαρά που είσαι σήμερα μαζί μας. Μπορείς να καθίσεις. Γεμάτη περίοδος βεβαίως για σένα, με πολλά και διάφορα. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Αθλητισμού. Η τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου, να μας δώσεις λίγες πληροφορίες. 23 με 30 ουσιαστικά είναι καθιερωμένα οι θεσμικά πλέον Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι ένας θεσμός τον οποίο πρέπει να πούμε ότι τον ξεκίνησε η Αντρούλα Βασιλείου όταν ήταν επίτροπος. Οπότε έχουμε και την περηφάνεια της γνησιότητας. Και η όλη φιλοσοφία βασίζεται στο ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλα τα μέλη κράτη, ταυτόχρονα αυτήν την εβδομάδα δημιουργείται μια, αν θέλετε, δυναμική, ούτως ώστε να παρουσιαστούν όλα τα αθλήματα μέσα σε μια εβδομάδα, διότι ακριβώς η φιλοσοφία είναι ότι για όλους μας κάτι μας ταιριάζει. Απλώς πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να βρούμε το άθλημα που ταιριάζει και αυτόν προσφέρουμε αυτήν την εβδομάδα στην Ευρώπη. Πώς εντάσσουμε την κοινωνία μέσα σε αυτό το θεσμό? Υπάρχουν 59 φορείς, σχεδόν παντού σε όλη την Κύπρο θα υπάρχουν εκδηλώσεις. Συμμετέχουν περίπου 180-190.000 πολίτες στην Κύπρο, βάσει προηγούμενης εμπειρίας. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το θέμα τον κόσμο και να τον κάνουμε να ενδιαφερθεί για ένα άθλημα. Το άθλημα μπορεί να είναι από το ποδόσφαιρο μέχρι το πινκ-πονγκ, μέχρι το καράτε, μέχρι πολεμικές τέχνες. Κάτι ταιριάζει στον καθένα μας. Απλώς πρέπει να το βρούμε. Και επ' ευκαιρίας να πω ότι δυστυχώς για πολλά χρόνια οι μελέτες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι οι Κύπροι δεν γυμναζόμαστε. Βεβαίως έχουμε μια βελτίωση τελευταίως. Είμαστε ένα από τις 6 χώρες οι οποίες δείχνουμε την πιο μεγάλη βελτίωση, αλλά και πάλι είμαστε χαμηλά, είμαστε στη μέση του πίνακα. Νομίζω ακόμα και το περπάτημα θεωρείται ενασχόληση με τον αθλητισμό. Και όσο μεγαλώνουμε θα πρέπει να θερήσουμε αυτά που κάναμε όταν είμαστε πιο μικροί. Να επενδύσουμε σε αυτά. Έτσι. Όσο μπορούμε να περπατήσουμε για να έχουμε μια καλύτερη ζωή, ευεξία. Και βεβαίως το Be Active είναι το σλόγαν. Πρέσβυρα, κυρία Κάλλη Χαλιοσή, αγαπημένη. Κάλλη μας. Το Be Active πώς ξεκίνησε, από πού προήλθε? Έτσι. Το Be Active είναι το σύνθημα το οποίο ισχύει για όλη την Ευρώπη για αυτήν την εβδομάδα. Be Active σημαίνει να είμαστε ενεργοί ουσιαστικά. Πάλι είναι επί καιρών Αντρούλας Βασιλείου. Ουσιαστικά σε όλη την Ευρώπη μία εβδομάδα λέμε Be Active, γίνεται ενεργή, δηλαδή βγαίνετε, σηκωστείτε από τους καναπέδες σας, πηγαίνετε στα γήπεδα, πηγαίνετε στα πάρκα, αθληθείτε και είναι αυτόν, έχει πολύ σημασία να βρούμε εκείνο που μας ενδιαφέρει. Την παρέα μας, το άθλημα μας, δεν θα μας αρέσει όλους το ποδοσφαιρό, θα του μας αρέσει άλλους κάτι άλλο, πρέπει να το βρουν εκείνον το άλλο. Και βεβαίως, επ' ευκαιρίας, πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία η οποία διαχρονικά διακατέχει τον ΚΟΑ είναι ότι θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να ενταχθούν στον αθλητισμό. Γι' αυτό και υπάρχει ένα τεράστιο εθνικό πρόγραμμα, το Αθλητισμός για Όλους, που υπάρχει σε διάφορα χωριά, γειτονιές κτλ. Από ηλικία, πάμε από νηπιαγωγείο μέχρι γεροκομείο, με πολύ χαμηλά κόστη, είναι ζημιογόνων και είναι εξεπίτηδες και είναι συνειδητά ζημιογόνων. Η πολιτεία επενδύει σε αυτό. Θέλουμε να εμπλέξουμε κόσμο στον αθλητισμό και υπάρχουν 16.000 μέλη. Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία, αγαπητέ Γιώργο και Κωνσταντίνο. Όποιος πραγματικά θέλει, βρίσκει κάτι να ασχοληθεί. Απλώς είμαστε λίγο τεμπελούθια ως λαός. Εγώ θα πω κάτι, επειδή εγώ γυμνάζομαι καθημερινό, ότι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικά, επισκέπτονται πιο λίγο τον γιατρό. Ναι, είναι στο εξωτερικό, να ξέρετε, ότι συνταγογραφούνται οι αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, πάνε στο γιατρό, αντί να του δώσει χάπια, δίνει του συνταγογραφία για ναι. Και μάλιστα να αποκαλύψω και κάτι άλλο επ' ευκαιρίας, έτσι να το δώσουμε στη δημοσιότητα. Είμαστε σε επαφή με το γραφείο του φορολογίας.
σε έναν τελικό σχεδιασμό, ούτως ώστε να δώσουμε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια. Ούτως ώστε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το κόστος του αθλούμενου να μπορέσει να πάει, να είναι πιο προσιτό. Οπότε το 19% που πρέπει να πληρώνουμε στους άλλους φορείς, στα γυμναστήρια θα είναι χαμηλότερο για να μειώσουμε. Εγώ νομίζω δεν έπρεπε να βάλετε καθόλου ΦΠΑ και να εξηγήσω ότι όταν γυμνάζεται μια κοινωνία, στοιχίζει πιο λίγο στο σύστημα υγείας της. Ναι, είναι αλήθεια. Άρα δεν έπρεπε να έχει ΦΠΑ. Είναι αλήθεια. Τώρα είμαστε στο 19, νομίζω η σκέψη είναι να πάει στο 5 με 8 που είναι το αντίστοιχο που επιτρέπεται από την Ευρώπη. Αλλά νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Το αντιληφθήκαμε ως πολιτεία ότι πρέπει να βρούμε τους τρόπους να προσελκύσουμε τον κόσμο στον αθλητισμό. Πρόεδρε, είσαι πολλά χρόνια στον ΚΟΑ, αντιπρόεδρος, πρόεδρος με πάρα πολύ δράση. Πριν να μας πεις όμως και τα δύσκολα της εποχής με την κάρτα φιλάθλου, να πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του Σαββάτου, στο Μακάριο Στάδιο, το παιχνίδι μεταξύ της Δόξας με την Αλκή. Σε ένα πρωτάθλημα που βασιλεύουν οι ξένοι ποδοσφαιριστές, η Δόξα με σκόρερ 2 Κύπριους έφτασε στην πρώτη της φετινή νίκη αφού συνέτρεψε την Αλκή με 4-0, υποχρεώνοντάς την στην τρίτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. Λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, ο Χατζηβασίλης άνοιξε το σκορ με γυριστό σουτ. Περίρα. Σέντρα που βγαίνει με κόντρα. Προσπαθεί ο Σαντί, ο Χατζηβασίλης, γκολ 1-0. Μέχρι το 78 λεπτό η Δόξα προσπαθούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ, ενώ η Αλκή να ισοφάρισει. Η Δόξα σε εκείνο το χρονικό σημείο κατάφερε να σκοράρει δεύτερο γκολ με το Σαντίκ, αφού ο Ζάτ έστειλε την μπάλα στο φόρ της προσφυγικής ομάδος σε άδειο τέρμα. Λίγο αργότερα και πάλι ο Σαντίκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ακολουθήσει ένα ακόμη τέρμα από τον Βασίλη Παπαφώτη. Παπαφώτης έκανε ωραία κίνηση, κάθετη ευκαιρία με τον Πάρντο να προσπαθεί, ευκαιρία για τρίτο γκολ, για τέταρτο γκολ με τον Ασαμόα, γκολ 4-0. Πολύ άσχημο ξεκίνημα για την Αλκή, η οποία μένει καθυλωμένη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ, αφού σε τρεις αγώνες έχει 0 βαθμούς, ενώ έχει δεχθεί 7 τέρματα χωρίς να έχει σκοράρει. Είναι όμως ένα βαρύ σκορ για μας. Δύσκολο αποτέλεσμα για την ομάδα. Όμως επαναλαμβάνω ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πλήρης η ευθύνη δική τους. Όλοι έχουμε την ευθύνη και θα δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στην ομάδα. Πρόεδρε, αυτή η κάρτα φιλάθλου έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Συνεχίζονται αυτές οι αντιδράσεις. Σας έχουν καλέσει μέσω επιστολής στον Πρόεδρο. Τους απαντήσατε ότι ναι, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Πώς απαντάτε? Έχουμε και εξέλιξη βεβαίως. Να ξεκινήσουμε με την εξέλιξη. Ναι. Καθόρισαν ημερομηνία για τις 19, δηλαδή μεθαύριο. Δυστυχώς έχουμε όμως την δημοσιογραφική για την εβδομάδα αθλητισμού και τους δώσαμε ημερομηνίες μέσα στον αρχές του μηνός να έρθουν να το κουβεντιάσουν. Εγώ λέω ότι κάθε αρχή και δύσκολη βέβαια. Οι αντιδράσεις, αν θέλετε, και οι επιφυλάξεις σεβαστές. Νομίζω όμως ότι περισσότερο δημιουργούνται διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς δουλεύει το σύστημα. Και γι' αυτό είπα, ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Μπορεί να έχουν μια καλή ιδέα την οποία δεν σκέφτηκε η πολιτεία, να το βελτιώσουμε το προϊόν. Το ζητούμενο είναι έναν, ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Η πολιτεία και η κοινωνία αποφάσισαν ότι θέλει ασφαλές γήπεδα. Και τα ασφαλές γήπεδα με αυτόν τον τρόπο και τα γήπεδα με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν ακόμα λίγο πιο ασφαλές. Και πάντα λέω ότι αν είναι να γλιτώσουμε ένα μάτι, μια κεφαλή για να μην πάμε σε ζωή, τότε πετύχαμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στον κόσμο για να επιστρέψει στα γήπεδα, διότι να θυμίσω και το εξής. Όχι τώρα επειδή είναι η κάρτα να τα ρίχνουμε όλα στην κάρτα. Έχει χρόνια που ο κόσμος μειώνεται η προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανατρέψουμε αυτήν την καθοδική πορεία. Εάν είναι η ασφάλεια, ας είναι. Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή είμαστε στην κοινωνία, έχουμε φίλους, συζητάμε και παίρνουμε τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος και οι οργανωμένοι θεωρούν ότι πίσω από την κάρτα φιλάθλου υπάρχουν συμφέροντα. Ναι. Οικονομικά, ναι, προσωπικά, ναι, ναι, τηλεοπτικά δικαιώματα, έχουν να κερδίσουν οι διάφοροι τηλεοπτικοί σταθμοί. Ποια είναι η απάντηση του ΚΟΑ αυτό? Ωραία. Καταρχήν να τα πούμε, διότι ζούμε όλοι σε μια μικρή κοινωνία. Να όχι, είναι καχύποπτη κοινωνία. Καχύποπτη. Ναι, είναι καχύποπτη. Άρα πρέπει να την πείσεις ότι είσαι με καλές προθέσεις. Πρέπει να πούμε το εξής. Ναι. Πρώτο,
μιλούν ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέρει κάποια αναφάση πίσω από τούτο το σύστημα της κάρτας φιλάθλου. Πρέπει να πούμε ότι το κόστος της δημόσιας προσφοράς, δημόσιες προσφορές, ευκήκαν προσφορές, εμπήκαν στο σύστημα, ήρθαν ερωτήσεις από εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονταν κτλ. Κτλ. Κατακυρώθηκε για 47.000 για 2 χρόνια λειτουργία του λογισμικού και του συστήματος. Δηλαδή, στοιχίζει 47.000 ευρώ. Για 2 χρόνια. Αυτό είναι το κοστός, το οποίο σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι σταθμοί, τα κομπιούτερ που αγοραστήκαν, τα printers, οι κάμερες. Δεν νομίζω ότι σε 47.000 έχει περιθώριο να φάει και κανένας. Ναι, ναι. Τούτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι... άκουσα ότι την κέρδισε συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία έχουν διάφοροι γνωστοί και μη γνωστοί. Λάθος. Ένα είναι η συγκεκριμένη εταιρεία που λένε, ένα άλλη που την κέρδισε την προσφορά. Οπότε, ξέρετε, είναι εύκολο να ρίχνουμε κάποια συνθήματα. Ο κόσμος αρέσκεται λίγο στην άρνηση. Είναι πιο δυναμική η άρνηση παρά η αποδοχή. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να είμαστε φάτικοι υπέρ της κάρτας για να πάμε στο γήπεδο. Εκείνο που λέμε είναι ότι το δικαίωμα του καθενός σταματά στο δικαίωμα του επόμενου. Το δικαίωμα κάποιου να πάει στο γήπεδο και να ρίξει φωτοβολίδα σταματάει στο δικαίωμα το δικό μου να με σκοτώσει. Mm. Και επειδή η πολιτεία πρέπει να προστατεύσει αν θέλετε, τους πολλούς εις βάρος των δικαιωμάτων τους λίγους, ναι, αποφάσισε ότι θέλει να βάλει, να δημιουργήσει ασφαλέστερα γήπεδα. Τώρα, ναι, τα τηλεοπτικά. Λένε ότι κερδίζουν τα τηλεοπτικά. Τι να κερδίσουν, περισσότερους συνδρομητές, νομίζω ότι είναι αστεία. Ύστερα λένε να κερδίσουν οι καφετέριες. Μα μακάρι να κερδίζουν όλοι. Το άθλημα του ποδοσφαίρου είναι για να κερδίζουν όλοι και να είναι χαρούμενοι. Αλλά πρέπει να πω ότι ναι, η βασική μας επιδίωξη είναι να πάρουμε τον κόσμο πίσω. Και εγώ θα είμαι και ειλικρινής. Θέλουμε και τους οργανωμένους πίσω. Θέλουμε τον παλμό πίσω. Αλλά όχι την παρανομία. Να βάλω μια ερώτηση, ναι, να βοηθήσω. Εντάξει. Όλοι θέλουν τον κόσμο στο γήπεδο. Όλοι. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, όλοι το θέλουν. Ποιον κόσμο όμως. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο ποιον κόσμο θέλει. Ναι, ξεκάθαρο. Ναι. Το άλλο, ο κόσμος. Το αγαπά το ποδόσφαιρο. Βεβαίως το αγαπά. Οι καφετέριες και όπου μπορεί να δει ο κόσμος ποδόσφαιρο, πάει. Γιατί έχει φύγει, υπάρχει έρευνα. Βλέπω η ΚΟΠ κάνει μια έρευνα τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Από τον ΚΟΑ υπάρχει κάποια έρευνα. Όχι, δεν υπάρχουν έρευνα συγκεκριμένη για το άθλημα. Υπάρχουν ευρωπαϊκές, αλλά είναι ευθύνη της κάθε ομοσπονδίας να κάνει την έρευνα του και να φέρει τα αποτελέσματα για να δημιουργήσουμε έναν εθνικό σχεδιασμό. Σαν ανώτερη αθλητική αρχή όμως. Ναι, ουσιαστικά την ευθύνη της ανάπτυξης έχουν την κάθε ομοσπονδία. Mm-hmm. Φανταστείτε 72 ομοσπονδίες τώρα να πρέπει. Μάλιστα, ο ΚΟΑ. Ναι, παρόλο που είναι η μεγαλύτερη βέβαιως και το βασιλιάς των αθλημάτων. Πρόεδρε, άλλες ομοσπονδίες στο εξωτερικό έχουν κάρτες φιλάθλου. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ξέρει σε ποιες χώρες έχουμε κάρτα φιλάθλου. Ναι. Υπάρχουν διάφορων μορφών, διάφορες μορφές κάρτες φιλάθλου με την έννοια της κάρτας φιλάθλου. Στην Ουγγαρία υπάρχει, στην Τουρκία περίπου όπως το δικό μας. Στη Ρωσία, στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ένα πολύ επικίνδυνο πρωτάθλημα με ό,τι ξέρουμε με τους εχθρούς εκεί, με τους εχθρικές μειονότητες, αλλά είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει λειτουργήσει σε κάποιες άλλες χώρες. Αλλά να σου πω για την αλήθεια, Κωνσταντίνο μου, είμαστε ένα μικρό κράτος το οποίο μπορούμε να το εφαρμόσουμε πιο εύκολα. Εάν εμείς καταφέρουμε να κάνουμε πιο ασφαλή τα γήπεδα και να δώσουμε την γνώση μας και την επιτυχία μας σε άλλες χώρες, εν ανάγκη να είμαστε πάντα ακόλουθοι, έγινε κάπου, το πιάσαμε την ιδέα, έγινε στην Ρωσία εξαιρετικά. Έχουμε φέρει, να πούμε ότι έχουμε φέρει τεχνογνωσία από άλλες χώρες. Δεν κάτσαμε και κάναμε το μόνοι μας, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπάρχουν αδυναμίες στις εγκαταστάσεις μας, ξέρουμε το παλιά γήπεδα κτλ. Έγιναν σοβαρές βελτιώσεις, δηλαδή το σύστημα της κάμερας λειτουργεί, οπότε νομίζω στο πρώτο στάδιο είμαστε έτσι. Πρόεδρε, έχουμε πολλές ερωτήσεις από αρκετόν κόσμο. Έχουμε ερωτήσεις από κοινόν το οποίο θέλει να ρωτήσει αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Και να καλέσουμε μαζί μας τον Ανδρέα Οδυσσέως να έρθει να μας δώσει λίγο έτσι, τα μηνύματα. Ανδρέα.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, Ανδρέα. Έχουμε μηνύματα. Έχουμε αρκετά μηνύματα, όπως πάντα, στο social media. Κρατήσαμε και κάποια από τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, θα κάνω αρχή, αφού μου έδωσε την πάσα, από τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Αρχικά να θυμίζω το hashtag το ώρα για μπάλα που χρησιμοποιούμε ως εκπομπή στο Twitter. Τώρα για μπάλα, το μπάλα είναι με μπι. Βλέπετε εδώ την, στο πλάνο σας την πρόσκληση για τις ερωτήσεις από τον Κωνσταντίνο νωρίτερα. Ώρα για μπάλα, λοιπόν, hashtag ώρα για μπάλα στο Twitter για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε και εσείς οι ίδιοι να συζητήσουμε. Μαζέψαμε μερικά, έχει συζητήσει αρκετά ερωτήματα, Κωνσταντίνο, έτσι από μόνο σε αυτά που αξίζει να ρωτηθούν. Εδώ ο Μιχαήλ Παπαδάκης, συνάδελφος μάλιστα, μας ρωτάει γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί κάρτα φιλάθλου και δεν γινόταν έλεγχος αυτοπροσωπείας με την πολιτική ταυτότητα και πώς ακριβώς λειτουργεί η κάρτα φιλάθλου, την επιδεικνύει ο φιλάθλος κατά την είσοδο του στο γήπεδο. Είναι κάποια ερωτήματα, να κρατήσετε τα απαντήσεις στη συνέχεια. Τι νεότερο υπάρχει για την αβάθμιση του Τσιρίου, αλλά και των υπόλοιπων γηπέδων μας που είναι παλαιότερα, όπως είναι παράδειγμα το Μακάριο, και γενικότερα τι νεότερα υπάρχουν για το γήπεδο της Λεμεσού, το νέο ιδιοκτήτο γήπεδο της Λεμεσού. Σχετικά με τα θλιβερά που έγιναν προς το τέλος του αγώνα χθες Ερμής από ΕΛ, τον παραλληλισμό, τον παραδειγματισμό με τον κόσμο. Είναι ένα ερώτημα. Πώς έχοντα, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και προχωράω στα τι κράτησα από τα social media αυτή τη βδομάδα προς σας αφήσω. Εδώ τη φωτογραφία τον κύριο φαντάζομαι στα δεξιά τον γνωρίζετε, τον Γρηγόρη Κάστανο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ποιος είναι ο κύριος στα αριστερά από μια προπόνηση της Juventus. Βλέπετε στο πλάνο σας. Και αφού αναφερθήκατε στους Κύπριους και βλέπαμε και το Δοξαλκή, εδώ έτσι μια ιδιαίτερη φωτογραφία του Παπαφώτη για όσους βιαστήκαν να μιλήσουν, για όσους βιαστήκαν να κρίνουν. Επίσης, ο Μποχτάν Μήτρεα πανηγυρίζει αυτή την νίκη και περνάω βεβαίως και στο Μάνταρ Πισάιαρ που πανηγυρίζει αυτή την νίκη της Ομόνιας. Ωραία, ευχαριστούμε, Ανδρέα. Πρόεδρε. Ωραία, ξεκινήσουμε με την πρώτη. Πολύ καλή απορία. Απλώς θέμα να την εξηγήσουμε για να την καταλάβουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αποταθήκαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζητήσαμε να μπορεί το σύστημα να ενωθεί πάνω στην ταυτότητα για να παίρνει τα στοιχεία. Και βεβαίως η απάντηση ήταν ότι απαγορεύεται. Δεν μπορεί κανέναν τμήμα, έστω και κυβερνητικών ή μικρατικών όπως ο ΚΟΑ, να ενωθεί πάνω στο σύστημα της κάρτας, διότι είναι διαφορετικό σύστημα και δεν επιτρέπει παρέμβαση πάνω τους. Οπότε δεν μπορούσαμε να πιάσουμε τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το δεύτερο, το οποίο είναι και εδώ που είναι λίγο παρεξηγημένο το σύστημα. Λέμε ότι δεν μπορεί να δουλέψει, λένε κάποιοι, διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες κάθεται ο καθένας. Ταξιθέτηση. Ταξιθέτηση, ωραία. Το σύστημα δουλεύει με τη φωτογραφία. Κάνει ταυτοποίηση φωτογραφίας, προσώπου. Ουσιαστικά, πώς δουλεύει. Την ώρα υπάρχει εδώ κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο ενισχύσαμε σε όλα τα γήπεδα. Είναι αρκετά καλό. Το οποίο την ώρα που θα γίνει η φασαρία θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα πρόσωπα των παρανομών. Έχουμε τις κάμερες στα γήπεδα. Ναι, βάλαμε τις κάμερες. Ναι, δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι πιο ουσιαστικά. Η κάμερα είναι δείχνει το πρόσωπο και το πρόσωπο υπάρχει μηχανισμός έτσι, που ταυτοποιείται. Έτσι. Δηλαδή τελείως καθαρό. Ξεκάθαρο. Ναι. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ισχύει αυτό. Η κάμερα πιάνει συνέχεια όλη την κερκίδα, ναι, και μπορεί, έχει την ευκαιρία ύστερα το σύστημα, την ώρα που θα γίνει η φασαρία, να τραβήσει, να κάνει zoom και να φέρει κοντά το πρόσωπο. Εάν είναι καθαρό, το σύστημα από μόνο του θα ταυτοποιήσει τη φωτογραφία. Εάν δεν είναι καθαρό όμως, θα κάνει την εξής διαδικασία. Θα πει, είναι σε αυτήν την κερκίδα, οπότε ξέρουμε ποιοι εμπίκασαν και ποιοι δεν είναι εκεί, θα τους βγάλουμε έξω. Ύστερα είναι γυναίκα, άντρας, βγάζουμε με την αφαιρετική μέθοδο. Σε μένουν μας, ξέρω εγώ, 300 άτομα τα οποία σε γίνει την κερκίδα. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα κάνουμε χειροκίνητη την ταυτοποίηση για να μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι το είδα και εγώ. Το είδα και με καθαρή εικόνα και με ζωφήν ακόμα και κουκούλα να φορούσαν το σύστημα, πήγε πίσω και τον εντόπισαν από τη στιγμή που πήγαινε στο γήπεδο. Οπότε να μην το δοκιμάσουν, διότι... Αντιγύρωσαν πήγαινε με κουκούλα. Όχι, ναι, γι' αυτόν πήγαν πίσω, εντοπίσαν τον που την ώρα που δεν εφορούσαν την κουκούλα μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Οπότε, ακόμα λένε και την ώρα μπορεί να φορεί την κουκούλα, κατάλαβα, την ώρα μπορεί να τον πιάσει η κάμερα, να τον φέρει πίσω, να τον βρει. Τα προσωπικά δεδομένα του κόσμου είναι εγγυημένα. Δηλαδή, ο κόσμος, ναι, ίσως δηλαδή αυτό φοβούνται. Ναι, κυρίως. Ναι. Και πρέπει να πω ότι προχτές το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκανε επίσκεψη και παρακολούθησε όλον τη διαδικασία. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και το report τους. Αλλά είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Τα στοιχεία
τα κρατούν τρεις ανθρώποι. Έχουν πρόσβαση μάλλον τρεις ανθρώποι, όχι τα κρατούν. Ο υπεύθυνος του ΚΟΑ που είναι υψηλόβαθμος τέλεχος του ΚΟΑ, ο εκάστοτε πρόεδρος του ΚΟΑ και ο εκάστοτε διευθυντής. Τρία άτομα είναι. Για να πάει η αστυνομία να πάρει στοιχεία, πρέπει να πάρει διάταγμα ότι διερευνά παρανομία. Οπότε και πάλι ο κλεάθης ΠΕ δεν μπορεί να μπει στο σύστημα και να σερφάρει για να εντοπίσει τα συστήματα. Το σύστημα από μόνο του παρακολουθά και λέει ότι μπήκε μέσα στην τάδε ώρα, νοτάδε και έκανε αυτήν την παρακολούθηση. Οπότε νομίζω ότι εξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων. Νομίζω είναι πιο εύκολο να διαρρεύσουν που την τράπεζα, ας πούμε, ή που τον μπακάλα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Θέλω πραγματικά να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Ξέρω ότι πάρα πολλά χρόνια στον ΚΟΑ πρόσφερες όλο σου τον εαυτό, όλο σου το είναι, την καθημερινότητά σου. Και ό,τι καλύτερο, γιατί τελειώνει η θητεία ναι, σου τώρα. Έτσι, να ρίξει και πήρες όλα τα πειρά πριν αποχωρήσεις. Να μου επιτρέπετε να τελειώσω με μια έκκληση. Εγώ κάνω έκκληση προς τους φιλάθλους να επιστρέψουν στα γήπεδα. Αδικούν και τον εαυτόν τους και την ομάδα τους. Κανέναν άλλον. Ούτε τον Κλεάθη, ούτε την πολιτεία. Τους ιδίους και τις ομάδες τους αδίκου. Μάλιστα. Τελειώνουμε μαζί με τη δήλωση του Προέδρου του ΚΟΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.